Αλεξάνδρου. Πάλι. Πω, μας έχεις πολύ απόδομα. Εντάξει, έμαθα πάλι. Πάμε στον Δημήτρη τον Αλεξάνδρου. Άντε πάλι. Ο Δημήτρης ο Αλεξάνδρου αυτές τις μέρες. Πάλι. Ποιο είναι το πρόβλημά σου τώρα. Πέτρο. Μισό λεπτό, όλοι μαζί. Μα τι είναι αυτό τώρα, δεν καταλαβαίνω. Πέτρο, να γυρίσω τον ήλιο ψηλά και τον ολοκλήρωσα. Εντάξει, έγινε, θα πάω στον Αλεξάνδρου. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Αλεξάνδρου, επειδή υπήρχαν πάρα πολλές φήμες ότι είχε χωρίσει τώρα με το κορίτσι του την Τόνια του Σωτηροπούλου. Και εγώ το είχα ακούσει. Το έχω ακούσει κι εγώ, η αλήθεια είναι. Τώρα ο Δημήτρη τον Αλεξάνδρου τον πήρανε παιδιά από όλα τα site τηλέφωνα, ε. Από όλα. Λοιπόν, και το διέψευσε. Ναι, τσακισμένο. Φοβάμαι λίγο να φύγω. Όχι, όχι, πέσει. Πετράκι, μου είσαι καλά. Ωραίο παιδί, ζηλεύω για την ωραία παιδί. Είναι πολύ όμορφο. Λοιπόν, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε σε όλα τα site. Δηλαδή, εγώ πρόχειρε τσέκαρα χθες αν μίλησε στο FD, στο UPE.gr. Λοιπόν, παντού λοιπόν βγήκε ο Δημήτρης και είπε: όχι, παιδιά, όλα αυτά είναι ψέματα. Εγώ είμαι με την Τόνια. Η Τόνια όμως θα πάει να κάνει γυρίσματα τώρα. Εγώ θα πάω γιατί έχω υποχρεώσει. Ποια γυρίσματα όμως, γιατί την άλλη φορά μου την έλεγε για την Τόνια. Θα σου πω γιατί έχω την πληροφορία από την κυρία Σωτηροπούλου την ίδια. Πες. Δεν γυρίζει ακόμα τους πειρατές της Καραϊβικής, έχει στείλει tape. Α, γιατί ο ίδιος είπε. Ναι, ο ίδιος το είπε. Τι όχι είπε? Η κυρία Σωτηροπούλου. Γιατί είπε? Ότι πήγε να γυρίσει τους πειρατές της Καραϊβικής. Όχι, λοιπόν, δεν τους γυρνάει ακόμα τους πειρατές της Καραϊβικής. Αμέσως να μας την πείσει εδώ μέσα. Όχι, λέω γιατί ναι. Έκρυψες λίγο, πήγε για μια δουλειά. Δεν απέκρυψα τίποτα. Τι είπε το παλικάρι. Δεν το είπα γιατί ξέρω από την κυρία τη Σωτηροπούλου την ίδια, δεν μίλησα μαζί της, αλλά ξέρω πολύ καλή πληροφορία ότι έχει στείλει tape για τους πειρατές της Καραϊβικής. Δεν παίζει ακόμα. Tape, δηλαδή ένα δοκιμαστικό. Και σας ακούω. Άρα είπε ψέματα το παιδί ότι πήγε για τα γυρίσματα της πειρατές της Καραϊβικής ή δεν το είπε έτσι. Δεν συνεννοηθήκανε σωστά. Ο ίδιος λέει ότι είναι στο Καναδά. Εγώ το Σάββατο το είδα στο Κολονάκι. Όχι, γιατί το παιδί μιλάει πολύ και θέλω να πω ότι. Αρή. Ναι. Γιατί είσαι πολυμητικός αγόρι μου, τι ζόρι τραβάς τώρα. Τον είδα αλήθεια με μηχανή στο Κολονάκι. Ωραία, ναι, ότι και καλά μιλήσει όλα τα σάκια τα λοιπά. Μπορεί να φύγει για την επόμενη μέρα. Ελισάβετ, μου μιλούσε. Συγγνώμη. Πες Δημήτρη. Είπαν ότι χώρισαν με την κοπέλα του. Ναι. Επικοινώνησαν μαζί τα site προφανώς ναι. Και εκείνος το διέψευσε. Εσύ ποιο είναι το πρόβλημά σου ότι μίλησε όλα τα site δηλαδή. Ότι μου φαίνεται λίγο παροδία και γελίο αυτό το γεγονός. Μην το αναφέρεις. Γιατί καλές αυτό το θέμα. Γιατί θέλω να το συζητήσουμε μαζί. Με ποια ιδιότητα. Είναι παροδία. Δεν καταλαβαίνω. Πριν είχες πρόβλημα τα θέματα που ασχολούμαστε. Με ποια ιδιότητα. Δεν σας κάνει εσάς εντύπωση δηλαδή τώρα ότι ο κύριος Αλεξάνδρου αυτή τη στιγμή το συζητάμε κάθε μέρα μαζί με την Αταλία τη Δούξα και τον Αλεξάνδρο με του Σωτηροπούλου. Τρεις εβδομάδες τον εβδομάδα. Μετά τη Δούκησα που είπα χθες και τη Γερμανού μέχρι τη Δευτέρα. Κόψε όλα τα θέματα. Απαγόρευση, απαγόρευση ναι. Για τον κύριο Αλεξάνδρου. Κομμένος. Κομμένος για καμιά εβδομάδα, διότι βαρέθηκε τον κύριο Αλεξάνδρου να μιλάει. Παρότι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχω δίκιο. Παρότι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχω δίκιο. Παρότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ότι βγήκε να πει ότι δεν. Χώρισε. Τους υποτιμάει okay. Και τους δύο αυτό που κάνει. Άχρε, και Πέτρο, αυτός δηλαδή... και την Τόνια να μιλάνε στην Ελλάδα. Έλα ρε Πέτρο τώρα. Η κοπέλα δεσμό. Πάει για διεθνή καριέρα αυτό. Και για το μόνο για το οποίο τη συζητάμε εσύ το έλεγες και την υποστήριζες είναι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. Εσύ ποιος το έπαιρε. Και οι μπύρες που έπινε στη Μύκονο. Είναι κρίμα. Ποιος το έπαιρε. Ποιος το έπαιρε. Εσύ τα λες αυτά. Εγώ το είπα. Όλοι γι' αυτό ασχολούνται Πέτρο. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι